Λοιπόν, το θέμα μου σήμερα είναι το εξή. Πολλέ φορέ είμαι με κάποιον και συνέχεια κάνει bling bhong, bling bling bling, bling το τηλέφωνο του. Bling bling Και να γίνει. Αχ, Είναι και τσαντισμένο κιόλα. Ρε φίλε, εμένα εκνευρίζει, εσύ τσαντίστηκε. Ενώ αντίθετα, εγώ, όπω παρατηρείτε, δεν κάνει ποτέ bling bling. Δεν είναι επειδή είναι κλειστό το τηλέφωνο μου. Ούτε ότι είναι εκτό σύνδεση σε αεροπλάνο. Όχι, απλώ χρησιμοποιώ τα ενσωματωμένα εργαλεία του Android. Α πάμε να τα δούμε ξεκινώντα με το πιο απλό. Βλέπετε αυτό εδώ. Αυτό εδώ λέει do not disturb. το σημαίνει μη με ειδοποιείς. Αλλά δεν σημαίνει ακριβώ αυτό. Γιατί όταν το ανοίξει, τώρα μου λέει αν θες κλειστό, okay, το κλείνω. Okay. Δεν είναι απλώ κλειστά όλα. Κοιτάξτε τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να πείτε κλειστά όλα, αλλά ποιοι άνθρωποι μπορούν να με διακόπτουν και που μου πείτε φάρε, πού να τα στείλω όλα αυτά και να τα σκέφτομαι. Όχι. Να. Του έχω πει, όσοι είναι στα αγαπημένα μου, δηλαδή οι 8, 10, 15 επαφέ που καλώ συχνά γιατί τι έχω με αστεράκι, αυτέ να μπορούν να με διακόπτουν. Που είναι λογικό γιατί είναι τα παιδιά μου, είναι η μάνα μου, είναι η γυναίκα μου, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ή μπορώ να πω συγκεκριμένε επαφέ να μπω από εδώ να το κάνω. Αλλά το πιο εύκολο είναι αυτό, start contacts, δηλαδή αυτέ που έχω με αστεράκι. Οκ. Okay. Παρομοίως μπορώ να πω και στα μηνύματα ότι στα μηνύματα, θέλω να μπορεί να με διακόπτει, ξέρω εγώ, να μου στέλνει μήνυμα κάποιο από τη δουλειά. Συγκεκριμένο νούμερο να μπορεί να με διακόπτει όταν είμαι σε το not disturb mode. Ε, και παρομοίως μπορώ να πω και για συγκεκριμένες ε, συζητήσεις, δηλαδή τις priority conversations, τις οποίες θα σας δείξω μετά αυτές που του δίνω προτεραιότητα. Ε, και γιατί μετά να σας το δείξω τώρα. Ε, όχι, θα το δούμε μετά γιατί είναι σε άλλο μενού. Οπότε, καταρχά, ναι, ή μπορώ να το κλείνω όλο, ή μπορώ να το πω. Να μην με ενοχλεί κανεί εκτό από τι αγαπημένε μου επαφέ. Σε μηνύματα, σε τέτοιο, ή σε τηλέφωνο. Ωραία. Επιπλέον, μπορώ να πω ποιε εφαρμογέ να μπορούν να με διακόπτουν. Δηλαδή, θέλω να με διακόπτει το Viber. Μ, όχι. Μπορεί να θέλετε. Αλλά από εδώ μπορώ να ορίσω, αν θέλω, γενικά μια εφαρμογή. Εγώ γενικά δεν θέλω να με διακόπτουν εφαρμογέ. Ε, θα δούμε μετά. Ξημητήρια και τέτοια σε διακόπτουν αν θες. Είναι άλλο αυτό. Αλλά μπορώ να πάω εδώ και να πω ότι θέλω να μου μπορεί να με διακόπτει ε, η εφαρμογή, ξέρω εγώ, Duo. Και εδώ πάλι, άμα δείτε, τώρα πάμε στο πόσο αναλυτικό. Εδώ το Android σκίζει, καμία σχέση το καημένο το iPhone, δεν το φτάνει με τίποτα, ότι μπορώ να πω ακριβώς σε αυτή την εφαρμογή. Δηλαδή θέλω όλες οι ειδοποιήσεις. Ναι, Θέλω να με ειδοποιεί όταν κάτι γίνεται στο λογαριασμό μου. Ε, θέλω να μου κάνει υπενθύμηση ότι έχω μια κλίση, ότι είμαι σε κλίση. Ε, να μου ξαναθυμίζει ότι κάποιος με πήρε και δεν με κάλεσε. Δηλαδή οτιδήποτε, ότι, ότι μια επαφή μου έχει καινούριο τηλέφωνο. Ανάλογα πόσο καλογραμμένη είναι η εφαρμογή, θα σας δώσει τέτοια, έτσι πολύ ε, λεπτομερή τρόπο να αποφασίσεις. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, άμα πάμε στο... στο φώτος. φώτος. καλό παράδειγμα, γιατί αυτό έχει διάφορε το πεις, αλλά σου επιτρέπει ή να τις κλείσω όλες, όπως τις έχω εδώ, ή να τις ανοίξω και θέλω. Μόνο να μου λέει όταν μου έχει φτιάξει κάτι, όταν μου προτείνει κάτι, μπορώ να του πω, ε, να με ειδοποιεί, να καθαρίζω και χώρο στο τηλέφωνο μου, ή τέτοια πράγματα, ό,τι θέλω να του, να του, πω. Οπότε, Μπορώ να μπω σε, σε μεγάλη λεπτομέρεια. Συνήθω απλώ τι κλείνουμε όλε, επειδή βαριόμαστε να μπούμε, αλλά μπορούμε να μπούμε σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Επιπλέον, μπορούμε να θέσουμε και ε, προγράμματα. Πότε να μπαίνει το Do Not Step αυτόματα. Δηλαδή, του έχω πει, όταν κοιμάμαι, όλες τις μέρες της εβδομάδας, από τις 11 μέχρι τις 7. Και μόνο το ξημιτήρι μπορεί να το, να το ξεπεράσει. Ή μπορώ να φτιάξω άλλο Do Not Step εδώ που λέει Use Default Settings. Μπορώ να του πω ότι, α, flip to shoe. Αυτό είναι ωραίο. Όταν δηλαδή είναι έτσι το τηλέφωνο και το κάνω έτσι. Do not disturb. Δεν χρειάζεται να ψάχνω στο μενού. Είμαι σε μια συνάντηση. Πώ κάνω στο τηλέφωνο μου. Σημαίνει. Μη με νοχλάς. Ε, gaming. Πολύ ωραίο. Ε, καινούριο. Μπορώ να βάλω δηλαδή. Είναι αυτό. Α είμαστε εμάνα. Και σου στέλνει μήνυμα. Και πετάγεται εκεί πάνω που πα να σκοτώσει. Α πούμε να βάλει γκολ. No, thank you. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Βλέπετε το λέει AB Network. Μπορώ να του πω ανάλογα σε ποιο Wi-Fi είμαι, τι να κάνει. Δηλαδή, τώρα είμαι στο δίκτυο τη δουλειά, α πούμε, και μπορώ να του πω όποτε έρχομαι στο Fritz Labs, γιατί είμαι εδώ για να κάνω γύρισμα, θέλω κατευθείαν να κάνει Do Not Disturb. Γιατί κάνω γύρισμα. Δεν κάνετε bling bling τώρα και με ρίζλεψετε τώρα που είπα ότι, ότι τα κάνω όλα τέλεια. Ε, ή μπορώ να του πω Vibrate. Και αν θέλω, του λέω να μου στείλει και ειδοποίηση ότι ξέρει κάτι. Ε, αυτό έχει μπει αυτό ο κανόνα. Μην ξεχαστεί ότι το έχει βάλει στο θόρυβο. Και το automatic list adjust rules είναι επίση πάρα πολύ ωραίο αυτό εδώ κάτω. Ε, όχι, δεν το κάνω cancel. Γιατί όταν δει ότι κάθε φορά που πηγαίνω στο δίκτυο, ξέρω στο καφέ, κάνω αυτό, μετά από δύο-τρει φορέ του λέει: Κάτσε, ρε φίλε, μήπω θε να το κάνουμε κανόνα. Λε ναι και τελείωσε. Τόσο απλό. Για να μην, μη μου κουράζεστε. Ε, και το bedtime mode και μπορεί να, να βάλει κι άλλα. Μπορεί, α πούμε, να πει όταν οδηγάω, ε, βάζετε το, το, Do Not Disturb. Οκ. Okay. Δηλαδή οδηγάω, δεν πρέπει να με διακόπτει κανεί. Είμαστε όλοι σωστοί οδηγοί. Ε, δεν μιλάμε στο τηλέφωνο, ούτε με Bluetooth, τίποτα για να στην οδήγηση. Τα λέμε αυτό. Σαφέ. Ε, οπότε, μπορούμε να φτιάξουμε προγράμματα, μπορούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα, μπορούμε να διακόπτουν κάποιοι άνθρωποι και όλα αυτά δεν είναι τρομερό μπελά να τα κάνει. Αν σκεφτείτε πόσο φορέ τη μέρα κάνετε έτσι και διώχνετε ειδοποίηση που δεν θέλετε να βλέπετε, ε, υπάρχει το εργαλείο, είναι ενσωματωμένο μέσα στο Android και είναι χαζό να το χρησιμοποιούμε. Just the Juice, χρησιμοποιήστε το, λυπηθείτε τα αυτιά μας.